Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλώς μας ήρθατε από τη Νέα Υόρκη. Σας βλέπω γεμάτη ενέργεια. Ναι, ναι, τρίτη έχω φορά ενέργεια, που ακούγεται. Ναι. Δεν γίνεται. Εγώ την παρακολουθούσα και χάρηκα ιδιαίτερα. Την βλέπω ανανεωμένη και αυτό μας δίνει και εμάς την όρεξη να ανταποκριθούμε στην ενέργεια της σειρός. Στην ενέργεια και στα πολλά ερωτήματα που θα σας θέσω για τη χρονιά που πέρασε. Ξέρω ότι είσαι ενοχλητικό, ενοχλητικό δημοσιογραφικό εργαλείο. Το λέω με την καλή έννοια. Το δέχομαι και την πρόκληση και είμαι στη διάθεσή σου. Μ' αρέσει λίγο και να προβοκάρω τις καταστάσεις και να θέτουμε έτσι λίγο ερωτήματα τα οποία δεν είναι mainstream απαραίτητα, αλλά ενδεχομένως και ερωτήματα που θα έθετε και κάποιος ο οποίος είναι πιο σκεπτικός απέναντι στα πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τον απολογισμό. Την επισκόπηση του 2017 σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό κιόλας σας φέραμε εδώ, κυρία Δαβέτα, γιατί νομίζω ότι είσαστε ο πλέον κατάλληλος του είδους για να μας κάνετε μια αξιολόγηση επί όλων των διεθνών εξελίξεων που έλαβαν χώρα το 2017. Ας ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Τραμπ. Γιατί είχαμε την ορκομοσία της 20 του Γενάρη του 2017 και έσπευσε ο ίδιος να δώσει δείγματα γραφής από τις πρώτες μέρες. Είδαμε να υπογράφει προεδρικά διατάγματα, να απαγορεύει συγγνώμη, την είσοδο μουσουλμάνων από άλλες χώρες στην χώρα του. Είδαμε να θέτει τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Είδαμε να θέτει τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός της UNESCO, της αρμόδιας, έτσι, της σχετικής ειδικευμένης οργάνωσης του ΙΕ για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Όλα αυτά θέλω να μου πείτε πώς αποτυπώνονται και πώς χρωματίζονται, θετικά ή αρνητικά, για το έργο το οποίο έχει επιδείξει μέχρι στιγμής, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα ήταν λίγο βιαστικό να μην πούμε αν είναι θετικό ή αρνητικό, διότι ο Τραμπ υπογράφει μια αλλαγή σελίδα στην πολιτική των ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή σελίδα έχει ένα όνομα. Λέγεται πολιτική της μονομέρειας. Μέχρι τώρα υπήρχε η πολιτική της πολυμέρειας, δηλαδή οι αποφάσεις παίρνονταν από τους διεθνείς θεσμούς, όπου υπήρχαν πολλαπλά μέρη τα οποία συναποφάσιζαν. Η Αμερική δεν ήταν πρωτοπόρος σε αυτό. Ξεκίνησε το 1920 από τον πρόεδρο Wilson μέχρι τον Roosevelt, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής του ΟΗΕ. Έτσι. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπουμε για πρώτη φορά τον Τραμπ να αλλάζει πολιτική, να περνάμε από την πολυμέρεια στην πολιτική της μονομέρειας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα έχει φέρει και δυσάρεστα και, ας το πούμε, ευχάριστα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε από το ευχάριστο, γιατί τα δυσάρεστα είναι μάλλον πιο πολλά προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι η αμερικανική οικονομία ανακάμπτει. Ανακάμπτει όχι με την παραδοσιακή μέθοδο του να κόβουμε μονίμως χρήματα, αλλά με ένα από άλλο τρόπο, τον οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο Ομπάμα, παρά τις καλές του προθέσεις και τις καλές του ενέργειες. Ποιος είναι ο νέος τρόπος? Με διάφορους νόμους υποχρεώνει το κεφάλαιο να επιστρέψει στην Αμερική και να κάνει παραγωγές στην Αμερική, αντί να φεύγουν αναζητώντας φτηνότερους φόρους εκτός Αμερικής. Να σας πω κάτι που οποίο μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση στο ταξίδι που πραγματοποίησα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισκέφτηκα λοιπόν και το One World Trade Center, το ουρανοξύστη, ο οποίος αναγύρθηκε μετά και την τόσο δίδυμο πύρα. Και είχαν λοιπόν εκεί πέρα ένα gift shop που μοιράζαν έτσι τα δωράκια, τα οποία αναπαριστούσαν ουσιαστικά το συγκεκριμένο ουρανοξύστη. Και έβλεπα ότι τα μαγνητάκια και όλα αυτά δωράκια έλεγαν από πίσω Made in China. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα να επισκέφτεσαι την υπερδύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πουλάει στο gift shop δωράκια made in China. Πόσο έτσι οξύμορο είναι αυτό? Είναι μεν οξύμορο, αλλά απ' την άλλη, άμα δούμε ακόμη και στα πλαίσια της εθνικής επιστροφής την οποία προωθεί ο Τραμπ, άμα δούμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή στον καπιταλισμό συνεργασία Κίνας-Αμερικής και αφού τα προϊόντα αυτά είναι πολύ φτηνά, η Αμερική θα τα πρημοδοτήσει, διότι την ενδιαφέρει να έχει φτηνά προϊόντα από τις άλλες χώρες. Θα κάνει όμως εκεί κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και προκρίνει τον προστατευτισμό έναντι την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, βλέπουμε έτσι μια στροφή στο προστατευτισμό. Ενδεχομένως να κάνει κάτι και γι' αυτό το οποίο ναι, βλέπουμε εμείς ως τουρίστες. Δεν θα έπρεπε να το δούμε. Ναι, παρακαλώ. Ήταν και στη ρητορική του προεκλογικού. Ακριβώς. Ότι θέλει να βάλει τους Αμερικανούς να δουλέψουν και να ξαναπαράγουν πράγματα τα οποία είχε πάψει η Αμερική να παράγει. Ας μην το δούμε ως προστατευτισμό, γιατί ο προστατευτισμός είναι σκληρός όρος και ο προστατευτισμός κυρίως έχει να κάνει με κρατική μηχανή η οποία επεμβαίνει σε όλα. Ο Τραμπ απλά αλλάζει την πολιτική, όπως σας είπα, από την πολυμέρεια στη μονομέρεια, την οποία τι σημαίνει. Λέτε, δεν είναι προστατευτισμός, όμως γεγονός ότι έχει θέσει εκτός στις ΗΠΑ μια σειρά από συμφωνίες διεθνείς. Όχι, δεν είναι μια στροφή στην εσωστρέφεια. Όχι, καθόλου εσωστρέφεια. Ίσα-ίσα κάνει μια εξωστρέφεια προς άλλους τομείς. Δηλαδή στην οικονομία. Μια τροφοβερή εξωστρέφεια οι ΗΠΑ. Αν δείτε τις business, για παράδειγμα, που γίνονται στην αγορά τέχνης,
Είναι εντυπωσιακό το 55 με 60% της απίθανης χρηματοδότησης των έργων τέχνης παράλληλα με, με το άνοιγμα που κάνουν οι επιχειρήσεις περνάει από την Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή οι Κινέζοι, παρότι προσπαθούν πάρα πολύ να τους φτάσουν σε κάποιους τομείς, εκεί δεν γίνεται. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Τραμπ, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, το οποίο μπορεί να φαίνεται προστατευτικό, αλλά δεν είναι, θέλει να μπορέσει να αποδεσμευθεί από τις οποιασδήποτε ας το πούμε υποχρεώσεις που τον είχαν βάλει αυτού του είδους οι πολυμερείς αποφάσεις, για να μπορέσει να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις σε επίπεδο αυτόνομης εθνικής πορείας, αλλά όχι όμως αντίθετης με την καπιταλιστική οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας παράλληλος διάλογος με την Κίνα. Προσέξτε, η μεν Κίνα κάνει το ίδιο πράγμα σε επίπεδο δομής, διότι έχει ένα λεγόμενο κομματικό καπιταλισμό, ένα είδος κρατικού καπιταλισμού. Mm-hmm. Ο άλλος τι κάνει, προσπαθεί να κάνει έναν εθνικό καπιταλισμό. Mm-hmm. Αυτή είναι πολύ κοντά, αλλά και πολύ διαφορετικά. Διότι ο Τραμπ ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Και αυτός που θα έρθει μπορεί να συμφωνήσει ή όχι. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Μιλάμε για τον Τραμπ, τις αποφάσεις δεν τις παίρνει ο Τραμπ. Τις αποφάσεις τις παίρνουν από πίσω οι μηχανισμοί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τον Τραμπ για να κάνει αυτές τις αποφάσεις. Ο Τραμπ είναι η εικόνα. Ο Τραμπ είναι ο showman. Είναι αυτό το διαφορετικό το οποίο λειτουργεί. Ωραία. Στα μάτια του κόσμου. Στο οικονομικό λοιπόν πεδίο λειτουργεί και ο ίδιος ως επιχειρηματίας με όρους αγοράς, με τους όρους του καπιταλιστικού παιχνιδιού. Και φαίνεται ότι του βγαίνει αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μέχρι αυτό τώρα, το πεδίο. Μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα όμως, ο διεθνές πεδίο φαίνεται ότι έχει προβεί σε κάποιες πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις. Όπως προανέφερα, μία από αυτές είναι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Η αποχώρηση του UNESCO. Η μονομερής αναγνώριση από την άλλη της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και η προαναγγελία της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελαβίβ στο Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ, συγγνώμη. Θέλω να μου πείτε αν όλα αυτά, με βάση τα όσα και εσείς έτσι βλέπετε και αναλύετε, αν είναι αυτά σε σωστή κατεύθυνση ή αν είναι εμπριστικά που ενδεχομένως να θέσουν αναμφιβόλο και τη διεθνή σταθερότητα. Ωραία. Καταρχήν, αυτό είναι συνέπεια αυτού του οποίου μίλησα μονομέρεια. Δηλαδή, θέλοντας να φύγει, πάμε ένα-ένα και πολύ γρήγορα, ναι, μην χάνουμε χρόνο. Όταν θέλεις να φύγεις από το κλιματικό, τη διεθνή σύμβαση του κλίματος, για δύο λόγους το κάνεις. Πρώτον, για να δείξεις ότι σε όλα τα επίπεδα παίρνεις αποφάσεις μόνος σου, αλλά υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό από πίσω. Η έννοια αυτού που λέμε τον γκάζι του σχιστόλιθου. Ο σχιστόλιθος είναι η δύναμη αυτή τη στιγμή της Αμερικής, θέλει να παράγει πετρέλαιο μόνη της, να οδηγηθεί, ναι, φθηνά, να οδηγηθεί σε μια μορφή αυτάρκειας, να απεξαρτητοποιηθεί από τη Σαουδική Αραβία και βέβαια ταυτόχρονα δημιουργούντας προβλήματα στη Μέση Ανατολή, σε όλες αυτές τις χώρες, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, προσέξτε, οπ, εδώ πέρα. Αν ήταν μέσα στην οργάνωση. Αυτό για το κλίμα, λοιπόν, μισό λεπτό, για να κάνω και λίγο την ερώτηση που κάναμε πιο πριν. Δεν, ναι, είναι προστατευτισμός. Το ότι δίνει όθηση στην παραγωγή του σχιστόλιθου προκειμένου να μπει σε αυτό το παιχνίδι του οικονομικού ωφέλους ίδιες οι ΗΠΑ. Και από την άλλη, με κόστος τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν και από την αποχώρηση από αυτή τη συμφωνία. Αυτός, γιατί δεν θα δεσμεύεται στις συγκεκριμένες εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι στρόφος στον προστατευτισμό. Όχι, διότι. Προσοχή, γιατί το λέω αυτό. Διότι ο προστατευτισμός στόχο έχει να εμποδίσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες πάνε να ξεφύγουν στα πλαίσια της αγοράς. Πλήττοντας όμως άλλους. Αυτό είναι αυτό που είπαμε για αλλαγή της πολιτικής της υπονομέρειας. Αυτός αδιαφορεί για το τι θα γίνει στους άλλους, μέχρι σε ένα σημείο ελεγχόμενα τα πράγματα, διότι πιστεύει ότι μια ισχυρή Αμερική, και σε αυτό σιγοντάρουν και οι Ευρωπαίοι, σιγοντάρει ο δυτικός κόσμος, άλλοτε σιωπηλά, άλλοτε φωναχτά, πιστεύει ότι μια δυνατή Αμερική θα μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό το σκληρό της Κίνας, στον ανταγωνισμό των BRICS, της Ρωσίας και όλων των άλλων. Ενώ επί Ομπάμα η Αμερική ήταν. Η Αμερική είχε πέσει λίγο. Συμφωνίες ή ακόμα και στο ίδιο το περιβάλλον. Ναι, μα ξεκίνησε ήδη στην Νοτιοανατολική Ασία, αποχώρησε από το ΤΤΠ, το οποίο τι σημαίνει ΤΤΠ, σημαίνει η συμφωνία που είχε γίνει στην Κίνα, μάλλον στην Νότιο Ασία, μάλιστα, ώστε η Κίνα να είναι εκτός παιχνιδιού. Από την UNESCO γιατί αποχώρησε. Διότι η UNESCO, κατά την άποψή μου, είναι υποχρεώνει πολιτισμικά τον Τραμπ να ακολουθεί μια πολιτιστική πολιτική. Ο Τραμπ δεν θέλει να παγιδευτεί από αποφάσεις της UNESCO. Εγώ είμαι εναντίον της πολιτικής του Τραμπ σε αυτά. Προσοχή, μπορεί να τον αναλύω, αλλά είμαι εναντίον. Θα σας πω το εξής και το γράφω στο αυριανό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο. 6 δις είναι αυτά το κόστος της UNESCO. Ξέρετε 6 δις πόσο είναι? 12 μέρες πολέμου στο Ιράκ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η πολιτική του Τραμπ
Είναι μια πολιτική, για να συνοψίσουμε στο ερώτημά σας, η οποία από τη μία πάει να βοηθήσει την Αμερική, από την άλλη δείχνει μια Αμερική η οποία βγάζει δόντια απέναντι στην Κίνα, αλλά μοιραία και απέναντι στην Ευρώπη. Απέναντι στους αδυνάτους. Απ' την άλλη, όμως, θέλω και ένα σχόλιο για το γεγονός της αναγνώρισης Ιερουσαλήμ. Ναι, αυτό είναι, θα έλεγα, λένε ότι είναι ένα δηλητηριώδες δώρο στους Ισραηλινούς. Ναι, μεν και όχι. Ναι, μεν δημιουργεί προβλήματα. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι έγινε σε πλήρη αρμονία με το Ισραήλ. Σε πλήρη αρμονία. Διότι θέλουν να προκαλέσουν το Ιράν και να προκαλέσουν επίσης το Χετζμπολάχ στο Ισραήλ. Διότι μέχρι τώρα κρύβεται το Χετζμπολάχ πάρα πολύ έξυπνα, παίρνοντας όπλα από το Ιράν και το απέδειξε στον προηγούμενο πόλεμο και ταυτόχρονα ελέγχει το Λίβανο. Στις αποφάσεις τελευταίες δεν μπορεί να βγάλει ο Λίβανος πρόεδρο, διότι την πλειοψηφία σε όλες τις αποφάσεις έχει το Χεζμπολάχ. Άρα τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να βγάλουν κάποιον που κρύβεται από την τρύπα του. Να βγάλουν το ζωάκι από την τρύπα του. Πώς το κάνουν, χρησιμοποιώντας πάντοτε τον τσαμπουκά του Ισραήλ, τη δύναμη του Ισραήλ, καθότι η πολιτική του Ισραήλ στηρίζεται στη δύναμη. Ναι, βάζει όμως ένα λιθαράκι στο εμπριστικό έτσι, κλίμα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Μήπως ωστόσο δώσαμε να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέει και η Ρο και εμείς περισσότερο σημασία σε αυτό που είπε ο Τραμπ, διότι εγώ κάθισα και έψαξα και βρήκα δηλώσεις και προηγούμενων προέδρων της Αμερικής, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Δεν το έκαναν φυσικά όπως μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει και ο Τραμπ. Αλλά δεν το έκανα, αλλά έκανα ακριβώς το ίδιο, ότι η νόμιμη πρωτεύουσα. Τι σας είπα, δεν σας είπα για πρόκληση. Ναι. Προκαλεί για να δει αντιδράσεις. Αλλά προκαλώντας, κάνει κάποιους να αντιδράσουν. Είδατε ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το Ιράν. Αυτές τις σκληρές αντιδράσεις. Είδατε ότι δεν υπήρξε αυτός ο Ναζράλα, ο ηγέτης του Χετζμπολάχ, ο οποίος βγαίνει με τους πύρινους λόγους. Ήταν αυτός ο οποίος είχε στείλει. Άρα τις ήταν διερευνητική η κίνηση, ναι, λέτε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες, ναι, προκλητικές προς τη Μέση Ανατολή. Ναι, διότι θέλουν μέσα από την πρόκληση να προχωρήσουν σε μια σειρά από αποσταθεροποίηση του αντιπάλου, ο οποίος κρύβεται. Αφού αυτό φοβάται όμως κλιμάκωση και τη τρομοκρατία ή και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος ή γενικότερα στη Δύση. Υπάρχει ρίσκο, αλλά γι' αυτό και μεγαλώνει ο έλεγχος. Γι' αυτό και βλέπουμε τον έλεγχο να είναι πολύ σκληρός. Υπάρχει ρίσκο. Συγκεκριμένη τακτική, μήπως θα έπρεπε να φοβόμαστε κι εμείς κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ζήτημα το οποίο συζητήσαμε πριν, το Σκοπιανό. Δηλαδή να κινήσει με πρωτοβουλία του Τραμπ να κινηθούν κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να δει πώς αντιδρούν οι δύο χώρες. Θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα και εγώ θα σας απαντήσω αμέσως. Θα πρέπει στο Σκοπιανό να μην, προς το παρόν, να μην προχωρήσουμε. Το λέω με προσωπική μου τέτοια. Και μάλιστα από ό,τι είδατε και οι Σέρβοι και οι Ρώσοι στέλνουν μήνυμα στον Πρωθυπουργό. Προσοχή, προσοχή. Διότι εκεί μπορεί να τυναχτούν πολλά πράγματα στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Διότι υπάρχει το πρόβλημα των Σέρβων, οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε και λίγο από τον απολογισμό, σε ό,τι αφορά τα διεθνή γεγονότα, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε και τι γίνεται με τις τρομοκρατικές απειλές του 2000 και επιθέσεις του 2017, αλλά και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά, φυσικά. Και σε αυτό θα αναφερθούμε αλίμονο. Σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας σε ό,τι αφορά τον απολογισμό του 2017 σε διεθνές επίπεδο. Μιλήσαμε λίγο για τον Τραμπ και τι έχει κάνει μέχρι στιγμής και αυτό πώς επιδρά σε διεθνές ήταν επίπεδο. Ήταν ο παίκτης του 2017 ο Τραμπ. Ήταν. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος κέρδισε για τη χρονιά που πέρασε. Τις εντυπώσεις τις κέρδισε. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν οι εντυπώσεις αυτές στην πορεία, στο τέλος του απολογισμού, γιατί ο απολογισμός στο τέλος τη σκληρού απολογισμού. Αν αυτό θα είναι θετικό για την ειρήνη και την πολιτική. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή που ήδη υφίσταται και που συμβάλλει και ο Τραμπ με την απόφασή του να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ. Έχουμε και τις λεπτές ισορροπίες που υφίστανται σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα και τις απειλές που εκτοξεύει από πλευράς του και ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Και βλέπουμε ότι σε αυτό δεν είναι τόσο ψύχρεμος ο Τραμπ. Και θέλω να μου πείτε πώς αυτό το είδατε για τη χρονιά που πέρασε. Γιατί είδαμε την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων, είδαμε τη δοκιμή ενός από τα μεγαλύτερα πυρηνικά όπλα του ιδίου του ηγέτου καθεστώτος της Βόρειας Κορέας και θέλω να μου πείτε αν εκεί θεωρείτε τα πράγματα ενδεχομένως να αποκλιμακωθούν ή να κλιμακωθούν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών. Πίσω από το πολεμικό κλίμα, εγώ σας το λέω κιόλας γιατί κοιτάξτε, έχουμε και το πρωτοσέλιδο του Φιγκαρό πριν από μερικές μέρες, 3-4 μέρες. Πρωτοσέλιδο, Βόρεια Κορέα. Εντάξει, άρα ναι, νομίζω ότι πάμε πολύ καλά στη θεματική μας. Πίσω από το πολεμικό κλίμα υπάρχει ουσιαστικά μια απόφαση που πρέπει να πάρουν. Ποια είναι η απόφαση? Δικαιούται ή μάλλον επιτρέπεται να έχει πυρηνική βόμβα η Κορέα, η Βόρεια Κορέα ή όχι? Σύμφωνα με την παλιά λογική δεν επιτρέπεται.
σύμφωνα με την νέα λογική που σημαίνει μπήκε σαν παίκτης η Κίνα, η οποία είναι πίσω από τη Βόρεια Κορέα, το 75-80% της οικονομίας στηρίζεται στην Κίνα, η Βόρεια Κορέα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε οικονομικά, ηθικά και πολιτικά η Κίνα, άρα η Κίνα χρησιμοποιεί τη Βόρεια Κορέα για να ασκήσει πίεση στην Αμερική και ταυτόχρονα να κυριαρχήσει σε αυτό που ονομάζουμε Νότιο-Ανατολική Ασία. Επίσης, να ασκήσει πίεση στην Ιαπωνία στον παραδοσιακό της εχθρό. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι. Για ώρα υπάρχει και το αντίθετο παιχνίδι. Βεβαίως, από την Αμερική, η οποία Αμερική χρησιμοποιεί τη Βόρεια Κορέα για να μπορέσει να στηρίξει την Ιαπωνία και να απειλήσει την Κίνα, διότι χτυπώντας και διαλύοντας τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και πόλεμο σε αυτή την πτέρυγα της Ανατολικής Ασίας. Πέρα όμως από τη θεωρητική έτσι, συζήτηση για τις επιπτώσεις, έχουμε και συγκεκριμένες και απτές απειλές εκ μέρους του Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον έχουμε ακούσει να κάνει λόγο για εκτόξευση πυράβλου που θα μπορούσε να πλήξει όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα πράγματα. Με βάση και τις δηλώσεις του ίδιου, δεν ξέρω αν είναι πυρολογικές ή όχι, αλλά έχει μια στόχευση. Απειλεί συγκεκριμένα τις ΗΠΑ και τη Δύση. Και αναρωτιέμαι αν από αυτό θα πρέπει να φοβόμαστε ή όχι. Όσο υπάρχει ισορροπία Αμερικής και Κίνας, αυτά που λέει ο Κιμ, όλα είναι κάτω από τον έλεγχο της Κίνας. Μπορεί ο ίδιος να είναι απρόβλεπτος σε χαρακτήρας, να έχει και αυτός αυτό το show και να είναι και λίγο τρελούτσικος, να το πούμε έτσι, αλλά προς το παρόν, σαν Ασιάτης, υποτάσσεται στο μεγάλο αφεντικό. Αυτή είναι άρα, η λογική. Λέτε, λέτε ότι θα υπάρξει ένας αντίστοιχος ψυχρός πόλεμος με ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις δύο χώρες, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς τους, τους αμυντικούς, και μέχρι εκεί δεν θα ξεσπάσει Κίνα κάπως. Και Αμερική. Εάν Κίνα και Αμερική φύγουν από αυτή την ισορροπία που έχουν και πάνε να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη ψυχροπολεμική κατάσταση όπως ήταν Κίνα-Ρωσία, τότε αυτόματα το παιχνίδι Κιμ μπορεί να γίνει ανεξέλεκτο. Μάλιστα. Όσο είναι σε ισορροπία αυτές οι δύο χώρες και η Κίνα μπορεί να κάνει ουσιαστικό πρωταγωνιστικό παιχνίδι στην παγκόσμια οικονομία και μάλιστα με έναν τρόπο αλίπητα καπιταλιστικό, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Είμαστε ακόμη σε θεωρητική ρητορική. Και πριν πάμε στα της Ευρώπης, θέλω να δούμε λίγο και το πέπλο της τρομοκρατίας που συνεχίζει να πλώνεται πάνω από τον κόσμο. Και το 2017 είδαμε σημαντικές τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα. Η πιο σημαντική από αυτές η επίθεση συναυλία της Ariana Grande, της δημοφιλούς τραγουδίστρια στο Μάντσεστερ, τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Και θέλω να μου πείτε αν όλα αυτά, γιατί είχαμε και τις απειλές του ISIS ότι θα προβεί σε ματαιρές επιθέσεις και μέσα στην εορταστική περίοδο, αν όλα αυτά θα πάρουν μια πιο ανεξέλεγκτη τροπή την νέα χρονιά ή αν θεωρείτε ότι θα αποκλιμακωθεί. Γιατί είδαμε και στο επίπεδο της Μέσης Ανατολής η Συρία, ο πόλεμος κατά του ISIS, να έχει έτσι φέρει και κάποια πλήγματα στην ίδια την τρομοκρατική οργάνωση. Είδαμε τη Μοσούλη, είδαμε τη Ράκα που ήταν προπύργια των Ισλαμιστών να χάνονται. Ναι, μόνο που έχουν μεταφερθεί όλα αυτά στη Λιβύη. Άρα αποκλιμάκωση με την έννοια ότι θα σταματήσει η τρομοκρατία και ότι ξαφνικά οι τρομοκράτες φοβήθηκαν ή ιτήθηκαν, αυτό να μην ονειρευόμαστε, δεν μπορεί να γίνει διότι είναι τέτοια η ψυχολογία της φιλοσοφίας τους. Από εκεί και πέρα. Έχουν μαζευτεί στη Λιβύη. Η Λιβύη πάει να γίνει ένα άλλο άντρο, κρυσφύγητο, ορμητήριο των τρομοκρατών. Εκεί θα πρέπει να συγκεντρωθούν τώρα οι δυνάμεις ώστε να μπορέσουν αυτοί να διασπαστούν. Τα ζητήματα για την τρομοκρατία συνάδουν με άλλα δύο ζητήματα. Στην Ευρώπη κυρίως. Στο δυτικό κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Το ζήτημα ταυτότητας και το ζήτημα ασφάλειας, μετανάστευσης. Όσο υπάρχει αυτό το θέμα της τρομοκρατίας συνδεδεμένο με το μεταναστευτικό, παρότι ενοιολογικά δεν πρέπει να συνδέεται, ξαναλέω, δεν πρέπει να συνδέεται, άλλο μετανάστες και άλλο τρομοκράτης, δύο ξεχωριστά πράγματα, όμως ο κόσμος στην Ευρώπη το συνδέει. Όσο λοιπόν αυτό συνδέεται, ταυτόχρονα δημιουργείται και το τρίτο θέμα, το θέμα της ταυτότητας, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι νιώθουν μία ταραχή ως προς το ποιοι είναι, τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το φροντίσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες με έναν δημιουργικό τρόπο, όχι με αυτόν τον τρόπο μίας τυφλής ένωσης, αλλά με έναν τρόπο επιλεγμένης όπως ομοσπονδιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περάσει από ομοσπονδία. Αυτή η λογική της ομοσπονδίας είναι μία ενδυνάμει ένωση, αλλά δίνει ακόμη την αίσθηση στον κόσμο ότι η λογική του έθνους σαν μία λογική εστίας πολιτισμών, οικογένειας και αξιών παραμένει. Μάλιστα. Οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα πάντα, να εγκαταλείψουν τις έννοιες όπως πατρίδα, πολιτισμός, οικογένεια, αξίες. Δεν είναι έτοιμοι. Άρα λοιπόν να θέλουμε να αποφύγουμε τις εθνικιστικές κορώνες, τις ευρωσκεπτικιστικές κορώνες και τις ακροδεξιές ενδυναμώσεις, θα πρέπει να δώσουμε μια άλλη
αίσθηση, μια άλλη έννοια σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα για να πάμε λίγο στα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με άλλο τρόπο. Γιατί είπατε για ξενοφοβία και ευρωσκεπτικισμό και φαίνεται ότι το 2017, στη Γαλλία τουλάχιστον, ο γαλλικός λαός φαίνεται ότι έκλεισε τα αυτιά του αυτές τις ειρήνες. Του εθνικισμού, του ευρωσκεπτικισμού, γιατί έβγαλε νέο πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και θέλω να δούμε έτσι και αυτό το μεγάλο γεγονός του 2017. Είχαμε εκλογές και στη Γερμανία βέβαια το 2017, αλλά νομίζω ξεχωρίζουν αυτές στη Γαλλία. Καθώς αναδείχθηκε νικητής ο νεότερος έτσι, πρόεδρος των Ηνωμένων, της Γαλλίας. Και θέλω να μου πείτε ένα σύντομο απολογισμό του μέχρι τώρα έργο του και επίσης να μου πείτε πού οφείλεται η επιτυχία του, λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι έχει επιτυχία συγκεκριμένος και δημοφιλία. Και περγαμενές rock star, μην ξεχνάμε. Ναι, και προεκλογικά και μετά. Και το οξύμορο για να πω και εγώ του πράγματος είναι ότι είναι ένας πρώην τραπεζίτης. Τραπεζίτης με τέτοια δημοφιλία, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα έχει προηγούμενο. Ας πάμε στην ουσία πίσω από αυτό που φαίνεται. Ο Μακρόν μπορεί να είναι τραπεζίτης, μπορεί να είναι το Νατάλο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όμως εκφράζει μία κατάσταση η οποία είναι ρευστή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή? Ο κόσμος έχει κουραστεί από τα παραδοσιακά κόμματα. Έχει κουραστεί από το διπολισμό. Αφάνταστα κουρασμένος από πολιτικούς οι οποίοι επί 30-40 χρόνια λένε τα ίδια και τα ίδια, χρησιμοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο και τελικά καταλήγουν όλα αυτά στην τσέπη τους. Γίνονται πλουσιότεροι αυτοί, έχουν κάνει την πολιτική επάγγελμα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, που έχουμε τέτοιους πολιτικούς περισσότερους. Έτσι γίνεται και στην Ευρώπη. Ο κόσμος λοιπόν έχει απειβδίσει. Έχουμε ένα ξύπνημα της λεγόμενης πολιτικής συνείδησης του λαού, όχι των μαζών. Φεύγουμε πια από τη μάζα και πάμε στο λαό, για να χρησιμοποιήσω λίγο και το Ρουσό, έναν το μεγάλο του διαφωτισμού. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το ξύπνημα της πολιτικής συνείδησης, το οποίο τι λέει? Φύγετε όλοι σας. Αφού μου παρουσιάζεται ο Μακρόν, ο οποίος από την αρχή έχει σύνθημα ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ή να το πω αλλιώς, πέρα από το αριστερά και δεξιά. Στηρίζουμε τον Μακρόν και το στίχημα που έχει βάλει ο Μακρόν είναι να περάσει αυτή την αντίληψη σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε και στη Γερμανία, στα αποτελέσματα που δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ίσως να το δούμε και σε άλλες χώρες, ίσως να το δούμε και σε γειτονικές μας χώρους, για τη χώρα μας δεν ξέρω ακόμη, πρέπει να περιμένουμε. Αλλά πάει μια λογική η οποία θέλει να δώσει στον κόσμο την λεγόμενη alternative, δηλαδή μια εναλλακτική πρόταση η οποία να στηρίζεται στο πέρα από τα παραδοσιακά κόμματα. Άρα λοιπόν κόμματα. Ο αντισυστημισμός του ήταν κάτι το οποίο τον έβγαλε νικητή από μία έτσι οπτική. Από την άλλη όμως ακούσαμε και τον Μακρόν, τουλάχιστον προεκλογικά, και τώρα όμως ως πρόεδρος της Γαλλίας, να κάνει λόγο για μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Έχει μιλήσει για έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Ναι, τα έχουμε πει εδώ μαζί. Ακριβώς. Αυτά όμως ήταν ουσιαστικά αντίθετα με όσα πρέσβευαν άλλοι έτσι, πολιτικοί αρχηγοί σε χώρες, οι οποίοι κάνανε περισσότερο μια στροφή στον εθνικισμό, στα εθνικά συμφέροντα, λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος, λόγω και της κρίσης που μαστίζει στην Ευρώπη, της οικονομικής κρίσης και της χαμηλής ανάπτυξης, της ανεμικής ανάπτυξης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπουμε μια τελείως άλλη ρητορική σε μια εποχή που δεν βρίσκει τόσο ευήκο αότα. Για ποιο λόγο βρήκε ευήκο αότα συγκεκριμένη ρητορική του? Γιατί αυτό, να συμπληρώσω και εγώ νομίζω, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ο Μακρόν βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τη συζήτηση η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια. Γι' αυτό είπα. Την αναβίωσε με έναν τρόπο. Προς ολοταχώς για την ομοσπονδοποίηση. Της έδωσε σάρκα και οστά. Ενώ κανένας δεν τολμούσε να το πει, διότι φοβόταν το τέρας του εθνικισμού. Σωστά. Και πάνω την ώρα που το τέρας του εθνικισμού θεριεύει, ο Μακρόν έρχεται και λέει αυτό το οποίο δεν τολμούσε. Γι' αυτό και θα διόρθωνα την καλή μου φίλη την Ηρώ. Δεν θα έλεγα αντισυστημικός, διότι είναι μια αναδόμηση. Ναι, είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο είναι πανίσχυρο, το ίδιο το σύστημα αν προσαρμόζεται, επιτέλους ακούγοντας, λέω επιτέλους ακούγοντας. Αντικαθεστωτικός. Κόντρα στα καθεστώτα, το κάθε λογής καθεστώτων, κάτι που έχει παγιωθεί για χρόνια. Αυτό μας την έννοια του καθεστώτων. Αλλά μπορούμε να πούμε το άλλο, ότι το ίδιο το σύστημα εσωτερικά αναγνωρίζει ότι απέτυχε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ σωστά λέχτηκε και από τους δυο σας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται την εικόνα και τα λόγια μιας νέας αντίληψης, μιας νέας πρότασης. Την ενσαρκώνει αυτή τη στιγμή ο Μακρόν. Του εύχομαι να προχωρήσει, διότι εκ των πραγμάτων, λόγω παγκοσμιοποίησης, τα μέτρα τα οικονομικά που παίρνει είναι πάρα πολύ σκληρά. Εύχομαι λοιπόν να βρει απαντήσεις, διότι αυτός όλος ο λαός, εάν ξαναγίνει μάζα, έχουμε πρόβλημα. Ο Ρουσό λέει το εξής εκπληκτικό. Ένας λαός που αποδέχεται να είναι σκλάβος,
Καλά κάνει. Προσέξτε. Όταν όμως αποδεχθεί ότι πρέπει να ξεσηκωθεί και να διώξει τον τύρανο, κάνει καλύτερα. Μάλιστα. Από την άλλη όμως δεν μου είπατε για αυτό το οποίο θέσαμε έτσι, με βάση περιπτώσει. Πέστε μου γιατί κάπου μπορεί να μου διαφέρει. Για το γεγονός ότι ο ίδιος είχε μία ατζέντα και μία ρητορική ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη στιγμή που είχε μία αντίπαλο με ακριβώς την αντίθετη ατζέντα. Έκανε λόγο η κυρία Λεπέν για αποχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ίδιος για ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τι ήταν αυτό που μέτρησε και έκανε το γαλλικό λαό τελικά να στραφεί σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι εθνικισμό? Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο θα είναι αιρετικό. Ενώ αυτή ήταν η τάση. Να μου το συγχωρήσετε, mm-hmm. αλλά θα το πω. Εξαιτίας, δεν θα πω χάρης, γιατί θα ήταν λίγο τολμηρό, εξαιτίας της Λεπέν, ο Μακρόν άλλαξε την πρόταση, νίκησε μεν, αλλά άλλαξε την πρόταση από επανένωση σε ομοσπονδιοποίηση. Η πίεση της Λεπέν ήταν αυτή που ανάγκασε τον Μακρόν να αλλάξει το λεξιλόγιο του και να πει, ενώ έλεγε στην αρχή τα έθνη δεν χρειάζονται, τα σύνορα δεν χρειάζονται, τώρα να μιλάει για μια Ευρώπη ισχυρή των εθνών και για σύνορα τα οποία από τη μία εξασφαλίζουν την εσωτερική ζωή του ενός λαού, ενός κράτους και από την άλλη δημιουργούν μια ελευθερία επικοινωνία των κρατών μεταξύ τους. Εάν δεν υπήρχε πίεση της Λεπέν και απειλή της Λεπέν, ο Μακρόν θα ακολουθούσε αυτά τα οποία έλεγε πριν, με αποτέλεσμα. Αλλά τον βοήθησε, λέτε, η ακραία ατζέντα της Λεπέν. Ας μην αγιοποιήσουμε και τη Λεπέν, αλλά θέλω να πω ότι η στάση της Λεπέν, η σκληρή στάση της Λεπέν, η οποία την οδήγησε σε ήττα, έκανε τον Μακρόν να είναι σόφρον, διότι κατάλαβε ότι όλα αυτά τα πολύ εύκολα διεθνιστικά και αντιπατριωτικά τα οποία υπήρχαν στο λεγόμενο κοσμοπολιτισμό, αυτά ο κόσμος έχει αρχίσει να τα αρνείται. Ο κόσμος, ξαναλέω, θέλει αυτό που ονομάζουμε εστία. Και εστία σημαίνει έθνος, οικογένεια, αξίες κτλ. Πάντως ο ίδιος φαίνεται, αν και πρώην τραπεζίτης που το έχουμε πει πολλάκι σε αυτή τη συζήτηση, την ίδια ώρα δεν είναι και ανάλγητος κοινωνικά. Είδαμε να στηρίζει και τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς να διευθετηθεί το ελληνικό χρέος. Θυμόμαστε την πρόταση που έκανε μέσα στη χρονιά για σύνδεση του χρέους, αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας με τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα επιτυγχάνει. Και την ίδια ώρα είδαμε να επικροτεί και την πρόταση του Πρωθυπουργού στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής για να δημιουργηθεί ένας πυλώνας κοινωνικής Ευρώπης στο μέλλον. Τίθεται κάτι τέτοιο? Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να θέσει τον όρο και να τον βάλει μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την μεγαλύτερη αλληλεγγύη, αυτό που θέλει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Υπό την πίεση του λαού όλα γίνονται. Γι' αυτό ξαναλέω. Όταν ο λαός, όχι η μάζα, ναι, όταν ο λαός ξέρει να δείχνει πολιτικά μέσω της ψήφου του αυτό το οποίο θέλει, έστω και αργά, οι άνθρωποι που διοικούν θα το καταλάβουν. Mm-hmm. Όταν είδαν ότι οι ψήφοι πήγαν στα ακραία κόμματα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αυτό ήταν το μήνυμα του λαού, των λαών. Τι λένε το μήνυμα των λαών, και να μην ενοχλούνται μερικοί, γιατί νιώθω ήδη γκριμάτσες όταν ακούν τη λέξη λαός. Ο λαός είναι το κυρίαρχο όργανο, και όχι με την έννοια της αριστεράς ή της δεξιάς, με την έννοια μιας πολιτικής οντότητας ενός τόπου που κατοικείται από συνειδητά πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκαμε πολύ στους νικητές εντός αγωγικών του 2017, πάμε να δούμε και έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό, ο οποίος ήταν πιο αμφιλεγόμενος ως προς τα όσα δρομολόγησε, όσα έκανε και όσα, εν πάση περιπτώσει, έφερε στο σκηνικό της Ισπανίας. Μιλάω φυσικά για τον Κάρλος Πουτσδεμόν, τον πρόεδρο της Καταλωνίας, ο οποίος έφερε την επαρχία σε ένα δημοψήφισμα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο, το οποίο έφερε και συγκρούσεις. Είδαμε και αστυνομική βία εκ μέρους της Ισπανίας σε βάρος διαδηλωτών. Και την ίδια ώρα είδαμε μια μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας, η οποία έφερε ως αποτέλεσμα το ακριβώς αντίθετο, τον πλήρη έλεγχο από πλευράς της ισπανικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την Καταλωνία και την δίωξη, μάλλον είναι ακόμα στο Βέλγιο από ό,τι γνωρίζω. Αυτό εξόριστο ο κύριος Πουτσδεμόν, λόγω των καταστάσεων που δρομολόγησε. Τι έδειξε το αποτέλεσμα των εκλογών? Προσέξτε. Να βλέπουμε τα πράγματα αντικειμενικά. Ναι. Το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε ότι πάλι τα κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας έχουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά όχι πλειοψηφία στο λαό. Ωραία. Άρα βέβαια, λοιπόν. Μια πολύ μικρή παρένθεση. Αυτό είναι μια ωραία ρητορική να ξεκινήσουμε ένα debate λαϊκιστικό. Πάμε σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που έχει. Που υπάρχει. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν υπάρχει λύση ακόμη στο πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα της Καταλωνίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάνει με εθνικισμό, προσέξτε. Έχει να κάνει με εθνική πολιτιστική παράδοση, με εθνική ταυτότητα, αλλά όχι με εθνικισμό. Διότι δεν θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη οι άνθρωποι. Θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Ακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική. Θέλουν απλώς να είναι
κύριοι στο χώρο τους. Αν θέλετε, ήδη ήταν κύριοι. Η αυτονομία υπήρχε στην πράξη. Ναι, τα σχολεία, σε όλα υπήρχε... Δεν επιπτώσεις ότι θα ενεργοποιηθεί το σχετικό άρθρο του συντάγματος Ισπανικού και θα τεθεί επαρχία υπό τον πλήρη έλεγχο της Ισπανικής. Μακροπρόθεσμα, πιστεύουν ακόμη, εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς, πιστεύουν ακόμη και μην πιστεύετε ότι έχουν και άδικο, θα το δούμε στην πορεία. Ότι μακροπρόθεσμα θα ιτηθεί η άλλη αντίληψη, διότι μέσω αυτών αυτή τη στιγμή ξεκινάνε, προσέξτε, και να το ακούσει ο κόσμος, και στην Κορσική τα ίδια. Μάλιστα. Μετά τις τελευταίες εκλογές. Βεβαίως. Οι οποίοι βέβαια δεν ζητάνε ανεξαρτησία. Ζητάνε αυτονομία. Αυτονομία. Το θέμα της αυτονομίας λοιπόν είναι το πρώτο βήμα πριν την μελλοντική ανεξαρτησία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε. Εγώ τελειώνω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε την έννοια των εθνικών πολιτιστικών ή πολιτισμικών ταυτοτήτων, να μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα της αυτονομίας, αλλά να ενεργούν μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικής Ευρώπης. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι βγήκε περισσότερο νικητής ο Πουσδεμόν ή η Ισπανική κυβέρνηση. Γιατί είχαμε δύο αμφιλεγόμενα πράγματα. Από τη μια, την Καταλωνία υπό τον πρόεδρό της που δρομολόγησε ένα δημοψήφισμα, που όμως τελικά τους έφερε σε ένα διέξοδο. Και από την άλλη έχουμε την Ισπανική κυβέρνηση που την έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχο την επαρχία. Προέβη στα νόμιμα, από όσα προβλέπει και το Σύνταγμα. Από την άλλη όμως προέβη σε μια ισχυρή βία, σε καταστολή των διαδηλώσεων την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος. Τελικά ποιος επλήγει περισσότερο από τους δύο? Εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα είναι ο Ραχώη που έχει πληγεί. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ υιοθετώ την βία από την άλλη πλευρά. Είναι μακροπρόθεσμα ο Ραχώη, διότι μια χώρα, αν δεν μπορεί με δημοκρατικό τρόπο να κρατήσει ένα σημαντικό μέρος της χώρας της, σημαίνει ότι κάπου δεν τα έχει βρει, δεν έχουν βρει την ισορροπία με αυτό το μέρος. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, να σας ευχαριστούμε θερμά. Μία λέξη, πολύ ναι. Γρήγορα. Όπως λέω πάντα, εύχομαι ο πολιτισμός, αυτό το οποίο είναι το μεγάλο μας όπλο, να μπορεί επιτέλους να ενεργοποιηθεί στη χώρα μας. Mm-hmm. Να μπορέσει να ενεργοποιηθεί για να φέρει οικονομική ανάπτυξη και να μπορέσει να φέρει και ειρήνη στο μυαλό και στις καρδιές μας. Αυτό είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει όμως πάρα πολύ ωραία συζήτηση για το μέλλον μέσα από αυτή την εκπομπή. Γιατί πραγματικά ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει πυλώνα οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης στη χώρα. Οικονομικής και δεσμεύομαι ότι θα το συζητήσουμε. Βεβαίως. Αυτό. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα έρθουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δαβέτα, για την παρουσία σας εδώ, την ενδελεχή σας ανάλυση και να σας ευχηθούμε καλή πρωτοχρονιά.